Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το review του ολοκένουργιου Mi Band 4. Για αρχή πάμε να δούμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στο πακέτο. Βλέπουμε ότι είναι αδιάβροχο 5 ATM. Αυτό σημαίνει ότι το ρολόι μας είναι αδιάβροχο στο πλύσιμο των χεριών, σε έντονη βροχόπτωση και ντουζ με κρύο νερό χωρίς πίεση. Οπότε σύμφωνα με αυτήν την επιστοποίηση επιτρέπεται η ήπια κολύμβηση. Παρ' όλα αυτά απαγορεύονται τα θαλάσσια σπορ, καθώς και το ντουζ με ζεστό νερό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μπορείτε φυσικά μόνοι σας να το ψάξετε και να βρείτε πληροφορίες για το τι ακριβώς σημαίνει αδιαβροχοποίηση σε 5 ατμόσφαιρες. Εγώ βέβαια το Mi Band 2 δεν το έχω βγάλει ποτέ από τα χέρια μου, κάνω ντουζ με ζεστό νερό. Επίσης στην θάλασσα δεν το έχω βγάλει ποτέ, κολυμπάω κανονικότατα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πάθει ζημιά το δικό σας Mi Band, είτε είναι το 2, είτε το 3, είτε το 4. Η εταιρεία μας δίνει πιστοποίηση για 5 ατμόσφαιρες και όχι κάτι παραπάνω. Εδώ πέρα διαβάζουμε ότι έχει διάφορα exercise mode, διάφορα mode ώστε να καταγράφει τις ασκήσεις που κάνουμε. Φυσικά έχει και αισθητήρα καταγραφής των καρδιακών παλμών. Από την άλλη πλευρά διαβάζουμε ότι έχουμε αυτή τη φορά έγχρωμη οθόνη. Σε αυτό το σημείο να σας πω παιδιά ότι η οθόνη του Mi Band 4 είναι κατά 40% μεγαλύτερη από την οθόνη του Mi Band 3. Έτσι λοιπόν έχουμε μια οθόνη τύπου AMOLED έγχρωμη 0,95 ιντσών. Η ανάλυση της είναι 120x240 και επίσης προστατεύεται από 2,5D tempered glass. Πιο κάτω φυσικά διαβάζουμε ότι υποστηρίζει notification. Φυσικά η Xiaomi δυστυχώς δεν έχει δώσει ακόμα δυνατότητα στο να έχουμε ελληνικές ειδοποίησεις. Στο Mi Band 3 μπορούσαμε να περάσουμε ένα custom firmware στο οποίο θα μπορούσαμε να διαβάσουμε ελληνικούς χαρακτήρες. Στο 4 δεν υπάρχει ακόμα προς το παρόν αυτή η δυνατότητα. Επιφυλάσσομαι για το μέλλον. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι θα έπρεπε σε μια αγορά όπως η ελληνική, ναι μεν δεν είμαστε και η μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολλούς καταναλωτές προϊόντων της Xiaomi και θα πρέπει να το κοιτάξει λίγο αυτό το θέμα η εταιρεία. Και εδώ κάτω βλέπουμε ότι το Mi Band 4 μπορεί να καταγράψει την διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου μας. Σε αυτό το σημείο το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι μπορεί να καταγράψει τον ύπνο μας αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε άτομα τα οποία δουλεύουν το βράδυ και κοιμούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας χάνουν αυτήν εδώ την δυνατότητα. Κάτι που άλλα band ανταγωνιστικών εταιριών το προσφέρουν και απορώ γιατί δεν το κάνει η Xiaomi, καθώς με μια απλή αναβάθμιση firmware θα μπορούσε να μας το προσφέρει. Επίσης εδώ κάτω διαβάζουμε ότι η μπαταρία διαρκεί 20 μέρες χωρίς ακόμα να το έχω δοκιμάσει. Σας λέω ότι είμαι πεπισμένος ότι θα αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός, καθώς και το Mi Band 2 και το Mi Band 3 ίσως και να ξεπερνούν αυτήν τη διάρκεια αναμονής που μας δίνει η εταιρεία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το πακετάκι μας. Ωραία λοιπόν, έχουμε ένα εγχειρίδιο χρήση το οποίο είναι πολυγλωσσικό και όπως μπορείτε να δείτε περιέχει αρκετές πληροφορίες και οδηγίες. Έχουμε τον φορτιστή του Mi Band 4. Μπορούμε να το συνδέσουμε σε έναν οποιοδήποτε USB φορτιστή από κάποιο smartphone το οποίο έχουμε. Αυτό που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι το λουράκι σιλικόνης, βασικά τα λουράκια από το Mi Band 3 είναι συμβατά με το Mi Band 4. Οπότε αν έχετε αγοράσει διάφορα λουράκια για το Mi Band 3 και έχετε κάνει την αναβάθμιση στο Mi Band 4, θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και με το Mi Band 4. Αυτά λοιπόν, πάμε να κάνουμε το pair του Mi Band. Ωραία λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό? Ανοίγουμε την εφαρμογή Mi Fit, πάμε στο προφίλ μας κάτω δεξιά, πατάμε προσθήκη συσκευής, επιλέγουμε Band, σε αυτόν τον διάλογο πιέζουμε το OK, πρέπει να έχουμε ανοιχτό το Wi-Fi ή τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας όπως μας ενημερώνει εδώ πέρα. Πιέζουμε προσπαθήστε ξανά και γίνεται αναζήτηση για το Mi Band. Μας εμφανίζεται ένα μηνυματάκι στο Mi Band το οποίο μας λέει
αν θέλουμε να γίνει per το Mi Band, κάνουμε κλικ στο OK και βλέπουμε ότι έχει συνδεθεί το Mi Band 4. Εδώ πέρα είναι ένα σημαντικό μηνυματάκι το οποίο μας λέει ότι αν έχουμε πολλαπλά band και ρολόγια, μόνο μία συσκευή θα είναι διαθέσιμη για καταγραφή δεδομένων και λήψη ειδοποιήσεων. Παραδείγματος χάρη, τώρα που έχω το Mi Band 2 θα πρέπει να επιλέξω ποιο από τα δύο θέλω να χρησιμοποιήσω. Θυμάμαι ότι όταν ενεργοποίησα το, όταν έκανα pair το Mi Band 3, αυτό γινόταν μόνο αφού έκανα κατάργηση σύζευξης στο Mi Band 2. Βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται. Εδώ πέρα απλά προσθέτουμε το άλλο band και επιλέγουμε ότι θα χρησιμοποιούμε αυτό εδώ. Και πλέον το Mi Band 4 θα είναι η συσκευή από την οποία θα καταγράφει όλα τα δεδομένα το Mi Fit και επίσης η συσκευή η οποία θα λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις από το Mi Fit. Αφού λοιπόν έγινε η εγκατάσταση, βλέπω ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Μας λέει εδώ πέρα για το κλείδωμα του Mi Band και μας ενημερώνει ότι το band θα κλειδωθεί μόλις το αφαιρέσετε από τον καρπό σας. Για να κάνουμε slide, μας λέει εδώ πέρα ότι υποστηρίζονται 6 λειτουργίες αθλημάτων. Βέβαια ανταγωνιστικά και αρκετά ακριβότερα band υποστηρίζουν αρκετά περισσότερα. Και εδώ πέρα μας ενημερώνει ότι μπορούμε να χειριστούμε τη μουσική που ακούμε στο τηλέφωνό μας από το band. Μπορούμε να ελέγξουμε τόσο την ένταση όσο και το να πάμε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι. Και καλά καλά δεν το συνδέσαμε, παίρνει και ένα update. Ωραία λοιπόν παιδιά, μετά το update θα αρχίσω να χρησιμοποιώ το Mi Band 4 και περίπου μία εβδομάδα αργότερα θα επιστρέψω και θα συνεχίσω αυτό το βίντεο ώστε να σας πω τις εντυπώσεις μου και να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις λειτουργίες του. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την αρχική οθόνη του Band 4, όπως βλέπετε μπορούμε να δούμε την ώρα, την ημερομηνία, τον αριθμό των βημάτων, το ποσοστό της μπαταρίας και εδώ πέρα να σας πω ότι αναλόγως το watch face το οποίο έχουμε, διαφορετικές πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν στην αρχική οθόνη, όπως παραδείγματος χάρη μέτρηση του τελευταίου καρδιακού παλμού ή το ποσοστό επίτευξης του στόχου βημάτων το οποίο έχουμε θέσει. Είναι σημαντικό όμως να σας αναφέρω ότι η μορφή της ημερομηνίας δεν εμφανίζεται σωστά. Όπως διαβάζετε εδώ πέρα μας λέει Δευτέρα 8 Δωδεκάτου. Βέβαια έχουμε Δευτέρα αλλά δεν είναι 8 Δωδεκάτου, είναι 12 8. Έτσι λοιπόν η μορφή της ημερομηνίας δεν είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το ρυθμίσετε μέσα από την εφαρμογή Mi Fit παρά μόνο αν κάνετε εγκατάσταση μια εξωτερική εφαρμογή. Με swipe up πάμε στο μενού, κάνουμε κλικ για να μπούμε στο status. Εδώ πέρα βλέπουμε τα βήματα τα οποία έχουμε κάνει, την απόσταση την οποία έχουμε διανύσει, τις θερμίδες τις οποίες έχουμε καταναλώσει και εδώ πέρα μας λέει πόσες φορές μας έχει ειδοποιήσει το band ώστε να κάνουμε κάποια κίνηση αν καθόμαστε πολλή ώρα. Αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε εμείς, να βάλουμε εμείς κάποιο όριο. Και εδώ πέρα στα αγγλικά μας λέει ακριβώς πόσο ανθυγιεινός είναι ο καθιστικός τρόπος ζωής. Κάνουμε ένα κλικ ώστε να πάμε πίσω. Εδώ πέρα έχουμε τη μέτρηση των καρδιακών παλμών. Και αν κάνουμε ξανά κλικ, ξεκινάει και κάνει την μέτρηση. Κάνουμε ένα κλικ ώστε να μας πάει πίσω και να ακυρώσουμε τη διαδικασία. Swipe up. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε τις ασκήσεις τις οποίες μπορεί να καταγράψει το Mi Band. Κάνουμε κλικ. Βλέπουμε ότι έχει τρέξιμο, έχει ποδηλασία, διάδρομο, περπάτημα, γενικά επιλογή για άσκηση και κολύμβηση. Για να μπούμε λοιπόν σε μία από αυτές τις ασκήσεις, κάνουμε κλικ και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει μία αντίστροφη μέτρηση προτού ξεκινήσει. Ξεκίνησε λοιπόν εδώ πέρα η μέτρηση, έχουμε πληροφορίες όπως ο χρόνος, η απόσταση, οι θερμίδες και η καρδιακή μας παλμή. Αν τώρα θέλουμε να σταματήσουμε την άσκηση, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε παρατεταμένα εδώ πέρα το κουμπάκι και είτε να την ξανασυνεχίσουμε, είτε με stop να σταματήσουμε τελείως την άσκηση. Πάμε ξανά πίσω, swipe up. Εδώ πέρα έχουμε τις πληροφορίες του καιρού, όπως βλέπετε μας λέει την τρέχουσα θερμοκρασία, μας λέει την ελάχιστη και τη μέγιστη και την περιοχή την οποία έχουμε ορίσει για να μας πει την θερμοκρασία. Κάνοντας swipe up
μας λέει τι καιρό θα έχει αύριο και γενικά τις επόμενες μέρες. Πάμε πίσω και εδώ πέρα πάμε να δούμε τι ειδοποιήσεις έχουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας έχει έρθει μία ειδοποίηση από την εφαρμογή του καιρού και μας λέει κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό που παρατηρείτε σίγουρα είναι ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε σωστά το μήνυμα και δυσκολευόμαστε καθώς δεν υπάρχει υποστήριξη, πλήρης υποστήριξη για ελληνικούς χαρακτήρες, πράγμα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο και είναι ένα από τα σοβαρά μειονεκτήματα του Mi Band 4. Και αν θέλουμε να διαγράψουμε τις ειδοποιήσεις, αρκεί να κάνουμε swipe down, επιλέγουμε το click και έχουμε καθαρίσει. Συνεχίζουμε, πάμε στο μενού More. Εδώ πέρα έχουμε την επιλογή να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία Μην ενοχλείτε. Πάμε πίσω, να ορίσουμε αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε κάποια από τα ξυπνητήρια. Την ώρα την οποία θα χτυπήσει την ορίζουμε μέσα από την εφαρμογή Mi Fit και όχι από το Mi Band. Ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία μου άρεσαν πολύ στο Band 4 είναι η δυνατότητα να ελέγξουμε τη μουσική του smartphone μας. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ή να θεματίσουμε τη μουσική. Μας λέει τις πληροφορίες του κομματιού. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Και επίσης μπορούμε να ελέγξουμε και την ένταση. Πάμε και στο επόμενο κομμάτι. Και στο προηγούμενο ξανά. Απλά αυτό το οποίο βρήκα λίγο ενοχλητικό είναι ότι κάθε φορά που κλείνει η οθόνη του Band χρειάζονται κάποια δευτερόλεπτα για να ανακτήσει τις πληροφορίες του κομματιού και να συνδεθεί στην συσκευή μας. Πάμε πίσω και πάμε στο χρονόμετρο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την μέτρησή μας, να τη σταματήσουμε, να την ξαναξεκινήσουμε, να κάνουμε νέο γύρο. Παρόλα αυτά δεν μου άρεσε καθόλου σαν χρονόμετρο, καθώς όπως βλέπετε και εσείς κάθε φορά που πατάω το πλήκτρο του νέου γύρου ο χρόνος συνεχίζει από εκεί που τον άφησα και έτσι δεν έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω χωρίς να κάνω κάποιες προσαφαιρέσεις πόσο διαρκεί ο τρέχον γύρος. Έτσι λοιπόν είναι σχεδόν άχρηστο για μένα και για τους περισσότερους αθλητές η λειτουργία του χρονομέτρου όπως την έχει υλοποιήσει η Xiaomi. Ας τερματίσουμε το χρονόμετρο, πάμε πίσω και εδώ πέρα έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση. Ορίζουμε την διάρκεια της μέτρησής μας, πατάμε έναρξη και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Ας το τερματίσουμε, πάμε πίσω και εδώ πέρα έχουμε την λειτουργία «Βρες την συσκευή μου». Αν την πατήσω, χτυπάει το smartphone μου και επιλέγοντας την επιλογή Silent μπορούμε να κάνουμε το τηλέφωνό μας αθόρυβο μέσω του Band. Πάμε ξανά πίσω. Εδώ πέρα έχουμε την επιλογή Band Display και αφού την επιλέξουμε διαλέγουμε το τύπο προβολής της οθόνης. Έχουμε τρεις βασικές οθόνες και από εκεί και πέρα μέσω της εφαρμογής Mi Fit, όπως σας ανέφερα, μπορούμε να περάσουμε ένα από τα διαθέσιμα 70 watch face και φυσικά με μια εφαρμογή που μπορούμε να κατεβάσουμε το Play Store μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αρκετά περισσότερα custom watch faces. Πάμε πίσω και εδώ πέρα έχουμε το μενού των ρυθμίσεων, μπορούμε να ελέγξουμε το πόσο φωτεινή θα είναι η οθόνη του Band. Μπορούμε να ορίσουμε το κλείδωμα της οθόνης, να κλειδώνει αυτόματα μετά από κάποιο διάστημα, μετά από κάποια δευτερόλεπτα. Μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση του Band, να το κάνουμε factory reset και εδώ πέρα έχουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις και τις άδειες του Band και πληροφορίες λογισμικού.
Πάμε πίσω και νομίζω ότι είναι η ώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να περάσουμε και κάποιο watch face. Ανοίγουμε λοιπόν την εφαρμογή Mi Fit, πάμε στην επιλογή προφίλ, επιλέγουμε το Mi Band 4, ρυθμίσεις προβολής και εδώ πέρα θα μας εμφανιστούν τα διαθέσιμα watch face. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα διαθέσιμα watch face και όπως σας ανέφερα μπορούμε να κατεβάσουμε και άλλα μέσω τρίτης εφαρμογής από το Play Store. Για να δοκιμάσουμε ένα watch face, παραδείγματος χάρη αυτό εδώ πέρα. Μας λέει εδώ πέρα συγχρονισμός οθόνης ρολογιού, πιέζουμε συγχρονισμός και βλέπουμε ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα ο συγχρονισμός του band. Τελείωσε ο συγχρονισμός και νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα στην προκειμένη περίπτωση πόσο ποιοτική οθόνη και πόσο υψηλή ανάλυση έχει το Mi Band 4. Και πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Αν θέλουμε τώρα να γυρίσουμε στην παλιά μας οθόνη, πάμε στην επιλογή More, πάμε στο Band Display και εδώ πέρα μπορούμε να επιλέξουμε το προηγούμενο watch face πατώντας παρατεταμένα την οθόνη του Band. Τώρα, άμα θέλουμε ξανά να επιλέξουμε το watch face που περάσαμε πριν, ξαναπάμε στην επιλογή More, ξαναπάμε στο Band Display και βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμο εδώ πέρα και δεν χρειάζεται να κάνουμε ξανά τη διαδικασία από το Mi Fit. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που αλλάζουμε ένα watch face, μόνο το τελευταίο εμφανίζεται εδώ πέρα και αν θέλουμε ξανά να επιλέξουμε κάποιο διαφορετικό θα πρέπει να το κάνουμε μέσα από την εφαρμογή Mi Fit. Για να δοκιμάσουμε κινητοποίηση κλήσεων, εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμφανίζεται ότι κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο, κάνει δόνηση τον μπάντο ώστε να το καταλάβουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα γράμματα πέρα από τους αγγλικούς χαρακτήρες. Έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε την ειδοποίηση αλλά και την δυνατότητα να τερματίσουμε την κλίση απλά αγγίζοντας το κουμπί τερματισμού. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια ειδοποίηση από το Messenger και για άλλη μια φορά δεν μπορούμε να διαβάσουμε με ευκολία το μήνυμα. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing και το review του Mi Band 4. Να σας πω ότι είμαι τόσο εντυπωσιασμένος όσο και απογοητευμένος από το Band 4. Μου άρεσε πάρα πολύ η οθόνη του, η ανάλυση της, το πόσο φωτεινή είναι. Παρ' όλα αυτά δεν μου άρεσε ότι ακόμα δεν έχουμε υποστήριξη, πλήρη υποστήριξη για ελληνικούς χαρακτήρες. Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι ακόμα και η ημερομηνία εμφανίζεται με λανθασμένη μορφή και δεν έχουμε την δυνατότητα να το αλλάξουμε εκτός και αν χρησιμοποιήσουμε μία τρίτη εφαρμογή. Δεν μου άρεσε το ότι δεν έχει τόσες αθλητικές δραστηριότητες. Δεν μου άρεσε η λειτουργία του χρονομέτρου, η οποία πρακτικά είναι άχρηστη για την άθληση. Και επίσης δεν μου άρεσε το γεγονός ότι δεν μπορεί να καταγράψει την ποιότητα του ύπνου όλο το 24ωρο παρά μόνο τις βραδινές ώρες, αποκλείοντας έτσι όσους δουλεύουν το βράδυ και έχουν διαφορετικό ωράριο ύπνου. Σίγουρα πρόκειται για ένα πάρα πολύ προσιτό band και θα μου πει κάποιος ότι ζητάω πολλά και δεν θα έκανα αυτά τα παράπονα αν ήταν θέματα τα οποία αφορούσαν το υλικό, το hardware του band και όχι το λογισμικό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως όλα αυτά τα προβλήματα ένα προς ένα μπορούν να λυθούν κάλλιστα μέσω ενός firmware update και απορώ που η Xiaomi έχει τέτοιες παιδικές παραλήψεις ακόμη και στην τέταρτη γενιά του Band 4. Link και κουπόνι για να αγοράσετε το Band 4 θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο και φυσικά με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε το κανάλι και την δουλειά μου και φυσικά αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για νέες προσφορές και κουπόνια καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτά λοιπόν από μένα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.